ανοιχτή σε διάλογο επί της ουσίας για όλα αυτά τα θέματα, για να μπορεί να υπάρξει η αναγκαία προσαρμογή, να διορθωθούν πιθανόν αδικίες, αλλά απόλυτα αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε αυτές τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θεωρούμε ότι θα έχουν μακροχρόνια τεράστιο όφελος για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Δίπλα σε αυτά, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να ακολουθεί στον οδικό χάρτη και να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατόν την αξιολόγηση, η οποία αποτελεί ένα κομβικό σημείο, το τέταρτο κατά σειρά κομβικό σημείο, το οποίο στον οδικό χάρτη της χώρας, σας υπενθυμίζω, με βάση τη συμφωνία του Ιουλίου, έχουμε κλείσει τρεις κύκλους διαπραγματεύσεων, έχουν προχωρήσει ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και θα ανοίξει και το θέμα του δημόσιου χρέους του, που θα δημιουργήσει ένα μακροχρόνια σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα, με ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση του σχεδίου της, που περιλαμβάνει τη μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα για τη χώρα. Αυτό εκ των πραγμάτων, και εδώ υπάρχει ευρύτερη συνένεση, θα δίνει προτεραιότητα σε τομείς που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, καινοτομία, υψηλή προστιθέμενη αξία, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα, τη μακροχρόνια, την οικολογική δηλαδή διάσταση του όλου σχεδιασμού. Η μεγάλη διαφορά μας σε σχέση με προηγούμενες κυβερνήσεις είναι ακριβώς αυτή, η προσπάθεια βιωσιμότητας ενός αναπτυξιακού σχεδίου. Δεν προσεγγίζουμε τον τουρισμό, το ξέρετε καλύτερα από όλους, με μια βραχυπρόθεσμη οπτική. Αντίθετα, θεωρούμε ότι ο τουριστικός κλάδος αποτελεί κατεξοχήν παράδειγμα εξωστρέφειας, ανταγωνιστικότητας και αυξημένης ροπής στην καινοτομία. Θεωρούμε με άλλα λόγια ότι ο τουρισμός έχει να παίξει ένα κομβικό ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρόση της χώρας και στην επιστροφή της σε βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης. Το πλάνο μας είναι η μετάβαση σε ένα αναπτυξιακό υπόδειγμα. Θεωρούμε όμως ότι ο σχεδιασμός αυτός δεν πρέπει να γίνει πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά μαζί με την κοινωνία. Για το λόγο αυτό, στην επόμενη εβδομάδα προχωράμε στη συγκρότηση αυτού που έχουμε εξαγγείλει, του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, το οποίο, όπως γνωρίζετε, στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι και ταυτόχρονα θα αναλάβει και την ολοκλήρωση του αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας, το οποίο σύμφωνα με τη συμφωνία που έχουμε υπογράψει τον Αύγουστο οφείλει να κατατεθεί σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, τον Απρίλιο, με μια μικρή καθυστέρηση ίσως το Μάιο αυτού του χρόνου. Γι' αυτό σας καλώ και από αυτό το βήμα να γίνετε συμμέτοχοι σε αυτή την προσπάθεια, να αναπτύξουμε αυτό το διάλογο, να υπάρξουν προτάσεις και να αναπτυχθεί ένα γόνιμο πεδίο μέσα από το οποίο θα αποτυπωθεί στο νέο σχέδιο. Η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να στηρίξει τον τουρισμό με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία. Γνωρίζετε ότι χθες δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις για τις δράσεις του νέου ΕΣΠΑ του 2014-2020. Υπενθυμίζω ότι μία από τις μεγάλες επιτυχίες μας ήταν η ολοκλήρωση του προηγούμενου ΕΣΠΑ χωρίς παράταση μέχρι 31/12/2015. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι διότι και ο τουρισμός απορρόφησε το σύνολο των πόρων με επιτυχία σε μια δύσκολη συγκυρία. Αυτό συνέβη όμως για το σύνολο του κλάδου. Αυτό έδωσε μια μεγάλη όθηση και συνέβαλε τα μέγιστα στο να μειωθεί η ύφεση που είχαν προβλέψει, που είχε προβλεφθεί τουλάχιστον στη συμφωνία ότι θα ήταν 2,5%. Ανοίγω την παρένθεση, τόσο η απορρόφηση των ΕΣΠΑ όσο και η επιτυχία του κλάδου του τουρισμού το 2015 αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες με βάση των οποίων η προβλεπόμενη ύφεση του 2,5% μειώθηκε, αν έχω τα στοιχεία σήμερα, στο 0,66% ανακοίνωση Ελστάτ σε ετήσια βάση. Άρα και τα δύο ήταν πάρα πολύ καθοριστικά. Επιστρέφω στο ΕΣΠΑ. Η δράση ενίσχυσης τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εξυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών έρχεται να αντιμετωπίσει τα γενικότερα προβλήματα ανταγωνιστικότητας που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Καταφέραμε να αυξήσουμε τους πόρους, τον πρώτο γύρο από 50 σε 70 εκατομμύρια στον τομέα του τουρισμού και ταυτόχρονα οι δράσεις είναι μάλλον δεδομένες, ποιοτική αναβάθμιση, βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, τεχνολογική αναβάθμιση, οι στόχοι αυτού του προγράμματος. Δίπλα στο ΕΣΠΑ, η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι με το νέο αναπτυξιακό νόμο να δοθεί η αναγκαία μέριμνα για την ανάπτυξη των τουριστικών επενδύσεων. Είναι το δεύτερο και σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο που έχει η κυβέρνηση στα χέρια της και εδώ η στόχη είναι η ενίσχυση της νέας και νεανικής επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση των τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας, η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και η προσπάθεια με βάση τους στοχεύσεις τις οποίες υπάρχουν από το Υπουργείο Τουρισμού, από την σημαντική συμβολή ιδεών από τους τουριστικούς φορείς, να μπορέσουμε να κινήσουμε την τουριστική μας βιομηχανία προς τις επιθυμητές κατευθύνσεις. Ειδικά ο τουριστικός κλάδος, στο νέο αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί μετά από ένα εκτενή διάλογο 2 μηνών και ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο των συζητήσεων με την Κομισιόν για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο κύκλος και να ξεκινήσει. Προβλέπεται ότι ο τουριστικός κλάδος θα διατηρήσει υψηλές επιδοτήσεις σύμφωνα με τον περιφερειακό χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 10-45%. Προωθείται ο εξυγχρονισμός των ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων αφού παρέλθει 5 ετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας. Υπάρχει μέριμνα για ανάπτυξη εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής. Υποστηρίζεται η ίδρυση, επέκταση και ο εξυγχρονισμός των κάμπινγκ. Προωθούνται τουριστικά προϊόντα που συνδέονται με το αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα, ο αγροτοτουρισμός και ο ενοτουρισμός. Και πληθώρα άλλων παρεμβάσεων, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν σε ένα νέο κύκλο επενδύσεων στον τουριστικό τομέα. Το επισήμανε και ο Πρόεδρος, το φαινόμενο της οικονομίας διαμοιρασμού έχει απασχολήσει πολύ τους επιχειρηματίες του κλάδου του τουρισμού. Το φαινόμενο του sharing economy στον τουρισμό συμπυκνώνει μια σειρά προκλήσεων, αποτελεί ένα νέο προϊόν που κερδίζει συνεχώς έδαφος στη σύγχρονη τουριστική βιομηχανία, το οποίο χωρίς να παρέχεται από επαγγελματίες του χώρου, αποτελεί ένα νέο πεδίο κερδοφόρας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Την ίδια στιγμή όμως, μετά την κατάργηση την 1η Νοεμβρίου του 2015 των χρονικών περιορισμών και των κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό μισθώσεων ως τουριστικών, έχει δημιουργηθεί ένα νέο απροσδιόριστο τοπίο στην τουριστική αγορά, καθώς προκύπτουν σοβαρά προβλήματα διαφυγής εσόδων για το δημόσιο, αθέμητο ανταγωνισμού, αλλά και έλλειψη ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου μας συνεργάζονται στενά και η κυρία Κουντουρά έχει αναλάβει μεγάλο μέρος αυτής της κινητοποίησης με το Υπουργείο Οικονομικών για την επεξεργασία του ρυθμιστικού πλαισίου που θα διευθετεί τα θέματα της φορολόγησης λειτουργίας και της ασφάλειας του νέου αυτού τουριστικού προϊόντος. Μελετούμε ήδη το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο καθώς και τα παραδείγματα ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Συνεργαζόμαστε στενά με τους επαγγελματικούς φορείς. Το ξενοδοχικό επιμελητήριο ήδη μας έχει προσφέρει την τεχνογνωσία του ως σύμβουλος της πολιτείας. Πιέζει αρκετά όσο οφείλει να κάνει, για να μην καθυστερούμε, το υπονόησε και ο Πρόεδρος. Και ήδη βρισκόμαστε σε διαβούλευση με τις εταιρείες που διαχειρίζονται τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Μας είναι απολύτως σαφές και στο Υπουργείο Οικονομικών βεβαίως ότι τα εισοδήματα που προκύπτουν στους ιδιοκτήτες κατοικιών που συνεργάζονται με τις πλατφόρμες θα πρέπει να δηλώνονται και ότι η πολιτεία θα θεσπίσει κανόνες που θα διέπουν, θα ορίζουν προδιαγραφές για αυτό το προϊόν με έμφαση σε θέματα ασφάλειας. Νομίζω ότι το αμέσως επόμενο διάθεσμα θα είμαστε έτοιμοι. Φίλες και φίλοι, το ξενοδοχειακό επιμελητήριο παραμένει βασικός πυλώνας της τουριστικής μας πολιτικής και με τις αναβαθμισμένες αρμοδιότητές του θέλουμε να αποτελέσει πραγματικό σύμβουλο της πολιτείας στην άσκηση τουριστικής πολιτικής. Είναι σε όλους γνωστό ότι το 2015
αποτέλεσε έτος ρεκόρ για τα μεγέθη του ελληνικού τουρισμού και ότι παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, οι από κοινού χειρισμοί και την περίοδο αμέσως, κυρίως την περίοδο αμέσως μετά τα capital controls, επέτρεψαν στον τουριστικό κλάδο να έχει μια εξαιρετική χρονιά χωρίς ελαχιστοποιώντας τις παρενέργειες που προέκυψαν από την εξέλιξη αυτή. Οι εκτιμήσεις του ΣΕΤΕ αναφέρουν 26 εκατομμύρια αφίξεις, ρεκόρ πενταετίας. Τα καταφέραμε όλοι χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα να υπερκεράσουμε τις δυσκολίες της οικονομικής συγκυρίας. Γνωρίζουμε ωστόσο τα προβλήματα που είναι μεγάλα και που δεν μας επιτρέπουν να εφησυχάσουμε. Η κυβέρνηση μέχρι στιγμής αναγνωρίζει ότι ο τουριστικός κλάδος επηρεάζεται από τις πολιτικές εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, σε κάποια σημεία θετικά, σε κάποια σημεία αρνητικά. Προφανώς η αστάθεια η πολιτική στην περιοχή δεν είναι θετικός παράγοντας, το αντίθετο, και όλοι αναγνωρίζουμε ότι το προσφυγικό αποτελεί ένα πολύ λεπτό θέμα, το οποίο η κυβέρνηση μέχρι στιγμής έχει αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στη βάση των καλύτερων ευρωπαϊκών παραδόσεων και αποφεύγοντας βιαστικές κινήσεις και κινήσεις που αυτή τη στιγμή έχουν γίνει από άλλες χώρες και προσβάλλουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το θέμα είναι σύνθετο. Με σταθερότητα προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση, η οποία θα διατηρήσει και την ισορροπία στο σύστημα αυτό. Υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις τον τελευταίο καιρό και θα διασφαλίσουν ότι δεν θα έχουμε οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη στο μέλλον σαν αυτές που κατά καιρούς ακούγονται. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε και αναπληρώτρια υπουργός και εγώ διαθέσιμοι να ακούσουμε και να συζητήσουμε προβλήματα ή απόψεις που αφορούν τον κοινό μας στόχο, την ποιοτική αναμανάπτυξη τουριστικής μας προσφοράς και δι' των καταλυμάτων, στη βελτίωση της διαφοροποίησης της ζήτησής μας, στη διασύνδεση του τουρισμού με τα εγχώρια παραγωγή και φυσικά ένα μέλλον με ένα τουρισμό βιώσιμο, συμβατό με τα οικολογικά δεδομένα της περιοχής μας και με ισχυρή κοινωνική συνοχή. Σας ευχαριστώ.